Τίτλοι τέλους για το Ιατρείο Αλληλεγγύης που λειτουργούσε από το 2014 στην πόλη του Βόλου κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του τοπικού ιατρικού συλλόγου και την αμέριστη στήριξη των φαρμακοποιών. Όπως αποφασίστηκε πρόσφατα, το Ιατρείο Αλληλεγγύης αναστέλει τη λειτουργία του, καθώς τους τελευταίους μήνες παρατηρείται ραγδαία μείωση στην προσέλευση ανασφαλίστων συνανθρώπων μας λόγω της ψήφισης και εφαρμογής του νόμου για την ελεύθερη πρόσβαση των ανασφαλίστων στις δημόσιες δομές υγείας. Αυτό που κάναμε είναι να εκτιμήσουμε τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν όλο τον χρόνο για φέτος, αλλά και το τελευταίο δίμηνο. Και αυτό που είδαμε μετά τις διακοπές του καλοκαιριού, και αυτό που είδαμε είναι ότι η προσέλευση των ανθρώπων που κάναν χρήση του Ιατρείου Αλληλεγγύης το προηγούμενο διάστημα άρχισε να μειώνεται. Προφανώς, να μειώνεται δραματικά. Προφανώς έπαιξε ρόλο και ο καινούριος νόμος περί πρόσβασης των ανασφαλίστων στο δημόσιο σύστημα υγείας, δηλαδή στο νοσοκομείο, στο παιδί ή στα κέντρα υγείας, όπου εκεί μπορούν να πηγαίνουν, να εξετάζονται, να γράφουν φάρμακα ή εξετάσεις. Βλέποντας λοιπόν τα δεδομένα αυτά που είχαμε, και ειδικά το τελευταίο δίμηνο πια, είδαμε ότι η προσέλευση όχι μόνο μειώθηκε, αλλά ελαχιστοποιήθηκε. Με βάση αυτά τα δεδομένα λοιπόν, αποφασίσαμε, αφού κάναμε την ευρεία σύσκεψη και με ανθρώπους που είχαν, συναδέλφους μας που είχαν εμπλακεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην ίδρυση και στην αρχική λειτουργία του Ιατρείου Αλληλεγγύης, αποφασίσαμε με αντικειμενική άποψη ότι δεν υφίσταται πλέον ο λόγος, ολοκληρώθηκε ο κύκλος της παρουσίας του Ιατρείου Αλληλεγγύης για τον οποίο είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα, και αποφασίσαμε να αναστείλουμε τη λειτουργία του Ιατρείου Αλληλεγγύης στην οδό Σκενδεράνη 11. Στα 3 χρόνια λειτουργίας του, το Ιατρείο Αλληλεγγύης του Βόλου παρήχε σημαντικές ιατρικές υπηρεσίες σε σχεδόν 1.000 άτομα, τα 270 εκ των οποίων ήταν παιδιά ανασφαλίστων. Πάντα είμαστε σε επιφυλακή και εγρήγορση, αν όμοι γέννητο, και δεν το ευχόμαστε καθόλου, χρειαστεί να είμαστε παρόντες. Εξάλλου, η εθελοντική προσφορά του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας μαζί με τους φαρμακοποιούς είναι καταγεγραμμένη και συνεχίζει να καταγράφεται. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση για αναστολή λειτουργίας του Ιατρείου Αλληλεγγύης δεν σχετίζεται με την πρόσφατη κόντρα μεταξύ Δήμου Βόλου και Ιατρικού Συλλόγου για τη μεταφορά του Ιατρείου από την οδό Σκενδεράνη στην είσοδο του κτηρίου του Διάβλου στην οδό Τοπάλι. Είναι γεγονός ότι είχαμε μια κόντρα με τον Δήμο Βόλου. Ήρθαμε σε συνεννόηση. Είχε σταματήσει να υπάρχει αυτή η αντίθεση, εν πάση περιπτώσει. Δεν επηρέασε αυτό ουσιαστικά την απόφασή μας και αποφασίσαμε επί των δεδομένων που είχαμε συγκεκριμένα.